Το σημερινό επεισόδιο των Unboxolics είναι μια προσφορά του καταστήματος Wind Arideas. Γεια χαρά, Unboxer. Σάξης Καρπάς εδώ σε ένα ακόμη νέο επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Nokia Lumia 720, το πρώτο smartphone που παρουσιάζουμε εδώ στους Unboxholics που βασίζεται στο λειτουργικό της Microsoft, το Windows Phone 8. Το Lumia 720 ανήκει στη μεσαία κατηγορία και ξεχωρίζει για το κομψό σχεδιασμό του, τη μεγάλη μπαταρία και την πολύ ικανοποιητική κάμερα. Πάμε όμως να τα δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τα παρελκόμενα του πακέτου αγοράς. Ως συνήθως, το πρώτο που με καλωσορίζει σε τέτοιου είδους unboxings είναι το smartphone. Το αφήνω στην άκρη προσωρινά για να ρίξω μια γρήγορη ματιά στα υπόλοιπα αντικείμενα του κουτιού. Εδώ μέσα υπάρχει η πινέζα με το λογότυπο της Nokia για την εφαίρεση της κάρτας SIM, μερικά manuals με πληροφορίες για το Lumia 720 καθώς και για το λειτουργικό, ένα καλώδιο USB για τη μεταφορά δεδομένων από και προς το PC ή το Mac, ένα set μαύρων ακουστικών που λειτουργούν και ως hands-free και τέλος ο μετασχηματιστής ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ας δούμε τώρα τον πρωταγωνιστή του σημερινού επεισοδίου. Αρχικά, αυτό που με εντυπωσίασε και γενικότερα με εντυπωσιάζει στα Lumia είναι ο πανέμορφος σχεδιασμός αλλά κυρίως η πολύ στιβαρή κατασκευή. Το 720, αν και αποτελείται από πλαστικό, δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από τις μεταλλικές συσκευές, τουλάχιστον όσον αφορά την εμπειρία κατά το κράτημα. Το κερασάκι στην τούρτα, κατά την άποψή μου, είναι οι καμπύλες στις άκρες και το γκλώσσι φινίρισμα που καλύπτει ολόκληρη τη συσκευή. Στο μπροστά μέρος, παρέα με το λογότυπο της Nokia, βρίσκω τον αισθητήρα της οθόνης, το ηχείο των κλήσεων, το οποίο ακούγεται ικανοποιητικά, και την μπροστινή κάμερα τυπικής ανάλυσης. Ενώ λιγάκι πιο κάτω υπάρχουν τα τρία βασικά πλήκτα λειτουργιών, μεταξύ των οποίων και το Windows Button. Στο κάτω μέρος υπάρχει ένα μικρόφωνο και η micro USB θύρα, την ώρα που στα αριστερά βρίσκεται τοποθετημένο το slot για τη micro SD κάρτα μνήμης. Στο πάνω μέρος τώρα υπάρχει το slot για την κάρτα SIM και η 3,5 χιλιοστών audio jack θύρα των ακουστικών, ενώ στα δεξιά, σε μαύρο χρώμα που δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση, υπάρχει το πλήκτρο της έντασης του ήχου, το power button και το πλήκτρο για την απαθανάτηση των στιγμιότυπων που βλέπει η κάμερα. Τέλος, στο πίσω μέρος υπάρχει η κάμερα των 6,1 MP με φακό Carl Zeiss, η LED λιχνία του Flash, ένα ακόμη λογότυπο της Nokia, το κεντρικό ηχείο της συσκευής μέτριας απόδοσης η αλήθεια είναι και μερικές αισθητήρες για τη βάση ασύρματης φόρτισης που πωλείται ξεχωριστά. Στις διαστάσεις τώρα, το Lumia 720 έχει οθόνη με διαγώνιο 4,3 ίντσες. Το ύψος της συσκευής φτάνει τα 127,9 χιλιοστά, ενώ έχει 67,5 και 9 χιλιοστά στο πλάτος και στο πάχος αντίστοιχα. Το βάρος του τηλεφώνου φτάνει τα 128 γραμμάρια. Στο εσωτερικό του, το smartphone της Nokia τρέχει με έναν διπύρινο επεξεργαστή της Qualcomm, ο οποίος είναι χρονισμένος στο 1 GHz. Η μνήμη RAM φτάνει τα 512 MB, ενώ ο εσωτερικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης είναι 8 GB, ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου μέσω microSD κάρτας μέχρι και 64 GB. Η οθόνη έχει ανάλυση 480x800 pixels και σε αυτές τις διαστάσεις αποδίδονται 217 περίπου PPI. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα σε ρεύμα 2000 mAh και οφείλω να ομολογήσω πως η αντοχή της με εξέπληξε. Η Nokia κάνει λόγο για 520 ώρες σε κατάσταση αναμονής και περισσότερες από 13 ώρες ομιλίας. Όπως προανέφερα, το Lumia 720 βασίζεται στην πλατφόρμα Windows Phone 8 της Microsoft. Σε γενικές γραμμές, η εμπειρία που προσκόμισα από το smartphone της Nokia είναι πολύ καλή. Η λειτουργία αυτής είναι εξαιρετική, η ανταπόκριση της συσκευής σε εντολές του χρήστη ταχύτατη και γενικά όλα πραγματοποιούνται γρήγορα και ομαλά. Από την πλευρά της, η οθόνη, παρά τη χαμηλή ανάλυση, δεν απογοητεύει, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα του μαύρου, τα ζωηρά και ρεαλιστικά χρώματα και τις πλούσιες γωνίες θέασης. Το πρόβλημα με το λειτουργικό της Microsoft, όπως και των περισσότερων θέλω να πιστεύω, είναι το γεγονός ότι δίνει μια φτωχή αίσθηση στο χρήστη. Όχι ότι έχει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ικανοποίηση του μέσου χρήστη, αλλά δυστυχώς δίνει την εντύπωση ενός πολύ κλειστού λειτουργικού συστήματος που δεν δίνει την ελευθερία στο χρήστη να το φέρει στα μέτρα του. Επιπλέον, το ψηφιακό κατάστημα της Microsoft χρειάζεται επιγόντως υποστήριξη από τους third party developers. Εντυπωσιακές βρήκα τις επιδόσεις της κάμερας. Τόσο οι φωτογραφίες όσο και το βίντεο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Δείτε τα samples και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
Nokia Lumia 720 κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό στη χώρα μας σε τιμή που ξεκινάει από τα 260 ευρώ και φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ. Η έρευνα αγοράς σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συσκευή της Nokia. Αν υπήρχε ένα πλουσιότερο λειτουργικό στο ύφος του Android, τότε θα μιλούσαμε για μια πραγματικά καλή επιλογή. Ας ελπίσουμε πως τα updates που έρχονται για τα Windows Phone να φέρουν τις αλλαγές και τις προσθήκες που χρειάζονται. Εσείς αφήστε το σχόλιο σας, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε, ενώ μην ξεχνάτε πως τρέχει εδώ στους Unboxolics ένας τεράστιος διαγωνισμός με περισσότερα από 70 κορυφαία δώρα. Δείτε την περιγραφή του βίντεο για να συμμετάσχετε στο giveaway. Τέλος, να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να μας βρίσκετε στο unboxolics.com, στο gameover.gr και στις σελίδες μας στα Facebook, Twitter και Google+. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxolics, να είστε όλοι καλά. We'll be right back.